Εγώ αξιότιμη συνάδελφοι πιστεύω ότι η αιτία που θα καταστραφεί το ανθρώπινο γένος από τον πλανήτη είναι οι θρησκείες. Γιατί διδάσκουν χωρίς επιστήμη. Θεμελιώνουν απάνω στη φαντασία. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές θρησκείες. Εάν υποτεθεί ότι είχαν επιστημονικό χαρακτήρα οι θρησκείες, έπρεπε να υπάρχει μία επιστήμη σχετικά με τις θρησκείες σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Όπως υπάρχει μία χημεία, όπως υπάρχει μία μαθηματική επιστήμη, όπως υπάρχει μία φυσική. Το γεγονός ότι σε κάθε πανεπιστήμιο τα περί θρησκείας, θρησκειολογίας, ιστορία των θρησκειών, ιστορία των δογμάτων, όλες αυτές οι ιστορίες, διδάσκει διαφορετικά τη δική του θρησκεία, δείχνει ακριβώς ότι εδώ δεν υπάρχει φερεγγιότητα. Είναι εκείνο που σας έλεγα μια μέρα που είπε πρώτος ο μεγάλος Ρουσό σαν παιδαγωγός. Ο μεγαλύτερος παιδαγωγός στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ο Ρουσό. Γιατί ήταν και μεγάλος φιλόσοφος και μεγάλος πολιτικός. Και πόσο μεγάλος είναι αυτό που λέμε, στο όνομά του κατηγορείται ολόκληρη η Γαλλική Επανάσταση. Λέει λοιπόν ο Ρουσό, αγαπητοί μου φίλοι, δύο προτάσεις που είναι για την απλή λογική μας. Τι είναι απλή λογική μας? Πιάστε με καλοπιστία δηλαδή και πέστε όπως θα τις δει ένα παιδάκι. Να είτε πόσο αδιάσυστες προτάσεις είναι. Σε τι βαθύτατο θεμέλιο και πανίσχυρο εδράζουν. Λέει, η θρησκεία είναι υπόθεση γεωγραφίας. Δηλαδή, εκεί που γεννήθηκες, στον τόπο αυτόν υπάρχει μία θρησκεία. Εάν είχαμε γεννηθεί στη Μέκα από παππού μουσουλμάνο Άραβα, δεν θα είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Αν είχαμε γεννηθεί στο Αλγέρι που υπάρχει αυτός ο φανατισμός, αν είχαμε γεννηθεί στην Τεχεράνη, εκεί να είναι τρόπο θρησκευτικό. Θεοκρατική τυραννία. Δεν τολμάνε οι γυναίκες να πιούν έξω ή να ξεσκεπαστούν. Ή στην Αίγυπτο που είναι θεσμός θρησκευτικός, η περιτομή της κλειτορίδας. Το κολυθάκι στα 6 χρόνια που κόβουν το πιο ευγενικό όργανο που έχει το κορμάκι, το σωματάκι, για να μην νιώσει ποτέ την ειδονή. Λοιπόν, αν είχαμε γεννηθεί στη Μαχαιτία, στο Μάιντς δηλαδή της Γερμανίας, που είναι η πατρίδα του Λουθίου, θα είμαστε Προτεστάτες. Και πάει για αυτή η πρόταση του Ρουσό είναι φοβερή πρόταση. Εάν δηλαδή είχε εισακουστεί από τα παιδαγωγικά συστήματα της Ευρώπης, θα ήταν εντελώς διαφορετικός ο χώρος. Η μία πρόταση είναι αυτή και η άλλη που λέει, διέχετε το υπόψη σας όταν διδάσκετε θρησκευτικά στα παιδιά. Αν ήθελα να ζωγραφίσω τη χειρότερη μορφή της βλακείας, δεν μπορώ παρά να τη ζωγραφίσω έτσι. Θα βάλω έναν θεολόγο να κάνει στα παιδιά σου κατήχηση. Και αν ήθελα να τρελάνω, λέει ένα παιδί, θα το βάζα να μου πει τι του μάθε ο θεολόγος σου στην κατήχηση. Να πάμε κριτικά δηλαδή, με την έννοια ότι το παιδί πάει να καταλάβει κάτι από αυτά που του λέει. Δηλαδή λέει η Αγία Τριάδα, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Άμα το πας παραπέρα, τι είναι δηλαδή αυτά τα πράγματα και το Περιστέρι και τα κοινά, θα τρελαθεί το παιδί. Γιατί θα τρελαθεί? Διότι θα προσπρούσε ένα δόγμα που δεν έχει πρόσβαση ούτε λογική, ούτε υπαρκτική, ούτε πνευματική καμία. Τα βάζουμε εμείς εκεί πέρα, θα μαγαζίσουμε ότι η Αγία Τριάδα είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι εκείνο, γι' αυτό έχει και τα δόγματα. Θα το τρελάνει ή να σε τρελάνει το παιδί.